Συγγνώμη, έχετε χρώμα μηχανής? Βεβαίως. Φυσικά. Μάλιστα. Πω, τη ζήτηση έχει το χρώμα μηχανής, ε. Άστα. Ούτε παγωτό μηχανής να ήταν, ε. Τι είπες τώρα. Πω, ένα παγωτό φιστίκι τώρα. Φιστίκι. Πώς σου ήρθε το φιστίκι? Κι άντε για παγωτό, τρώγεται. Σε χρώμα όμως για τείχο, με τίποτα. Δεν έχεις δίκιο, καθόλου δεν έχεις δίκιο. Το φιστίκι είναι τέλειο χρώμα, είναι χαρούμενο, είναι φωτεινό. Ταιριάζει με λεπτομερείς κίτρινες, γκρι, μπορντό. Είναι πάρα πολύ εύκολο χρώμα. Εύκολο χρώμα το φιστίκι? Πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα το φιστίκι είναι εύκολο χρώμα, το λευκό, ας πούμε, τι είναι? Το λευκό θέλει διακοσμητικά, μωρέ Μάνο. Θέλει κουρτίνες, ράφια, πίνακες. Σου φαίνονται πιο εύκολα όλα αυτά? Άσε μας, Άρτε μου. Και βέβαια, σαν το λευκό δεν έχει. Μονοχρωμία. Μινιμαλισμός. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, ρε παιδί μου. Οι πειραματισμοί, οι αμέτρητες διακοσμητικές δυνατότητες, mm-hmm. Οι διαφορετικοί τόνοι του κάθε χρώματος. Είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Το ζευγαράκι. Ποιο ζευγαράκι? Το ζευγαράκι που ήταν πριν εδώ, ξαναέρχεται. Αχ, Νάτι, περιμένουν παιδάκια. Ναι, ναι, μα γι' αυτό. Περιμένουν παιδάκι και ήρθανε για να βρουν χρώματα για το παιδικό δωμάτιο. Τέλεια. Τέλεια, μη συζητάς. Τι καλέ. Τι. Με ρώτησαν τι χρώματα να βάλω στο παιδικό δωμάτιο. Ωραία. Και τι τους πρότεινες? Αν είναι αγοράκι, τους είπα να το κάνουν γαλάζιο. Αν είναι κοριτσάκι, τους είπα να το κάνουν ροζ. Ναι. Ναι. Αυτοί τι είπανε? Ότι είναι πολύ στερεοτυπικό. Καλά σου είπανε. Και εσύ μετά τι είπες? Μετά τους είπα να διαλέξουν από τις χιλιάδες αποχρώσεις που έχουμε. Και ό,τι χρειαστούν βοήθεια είμαι εδώ πέρα. Τέλεια. Μια χαρά. Έρχονται προς εδώ. Φεύγω. Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ με τα καλά σου. Σήκω πάνω. Λοιπόν, το έχεις, εντάξει. Το έχεις. Ναι. Άσε να σου πούνε πρώτα αυτοί τι θέλουν, και μετά θα ξέρεις τι να τους προτείνεις. Φεύγω. Και να σου πω, μην ξεχάσεις να τους πεις για την υπηρεσία δαψίματος. Για την υπηρεσία. Και να τους προτείνεις οικολογικά, εντάξει, οικολογικά. Οικολογικά. Το έχεις. Το έχω. Σε εμπιστεύομαι. Με εμπιστεύεις. Πάμε. Ναι. Ελάτε, μη φύγει. Ναι. Καλώς ήρθατε, ναι. Το σκεφτήκατε? Γεια. Πώς πήγε? Πώς πήγε, τι ρωτάς, είναι να ρωτάς. Τέλεια πήγε, τέλεια. Για πες, τι αποφασίσαμε? Τι αποφασίσαμε? Κόκκινο. Κόκκινο? Κόκκινο. Πολύ πρόχο για παιδικό δωμάτιο, ε. Όχι παιδικό, πιο παιδικό, παιδάκι μου. Τα παιδιά στο σαλόνι έχουν ένα τζάκι και τους πρότεινα τον τοίχο πίσω από το τζάκι να τον βάψουν σε μια απόχρωση του κόκκινο. Okay. Mm-hmm. Για το παιδικό δωμάτιο αποφασίσαμε κάτι. Α, για το παιδικό! Ναι. Για το παιδικό δωμάτιο, λοιπόν, που λες, αποφασίσαμε να τους βοηθήσεις εσύ. Τι? Αυτό που άκουσες. Εδώ, εδώ, παιδιά, ελάτε! Εδώ, εδώ, ναι. Σε σκοτώσω. Όσο εσείς προλαβαίνετε να με χαρείτε πριν με σκοτώσει, κάντε like, share και subscribe να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Να κάνετε, ε. Αυτή, λοιπόν, παιδιά, είναι η Άρτεμις. Φοβερή. Τα παιδιά έχουν στο τζάκι σαλό. Ένα σαλόνι μέσα στο τζάκι. Και ό,τι αποφασίσουν να με ενημερώσουν. Ωραία. Λες να έρθουν κατά δώσ' μου. Πάει!